Αγαπητοί φίλοι, σήμερα φιλοξενούμε κοντά μας έναν εκλεκτό φίλο, άνθρωπο ορθόδοξο, τον κύριο Γεώργιο Αλεξόπουλο, ο οποίος έχει πολλά να μας πει για το θέμα του συνδυασμού του barcode system, του φακελώματος και της Schengen. Πρέπει να δώσουμε πολύ προσοχή σε αυτά που θα πούμε σήμερα, διότι είναι θέματα τα οποία έχουν βγει από συνισταμένες πολλών ερευνών και είναι απάβγασμα μιας τέτοιας μελέτης. Σε καλησπέριζω, Γιώργο. Καλησπέρα, σήμερα. Κυρία Τσακλή. Καλησπέρα στους αδελφούς χριστιανούς που έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εκπομπή σου. Θα πούμε πολύ χρήσιμα πράγματα σήμερα για τη συνθήκη Schengen, για το ηλεκτρονικό φακέλωμα, για τα νέα τύπου ηλεκτρονικά δελτία ταυτοτήτων και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την ευρύτερη πορεία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Πολύ ωραία. Θα μου επιτρέψεις να σου κάνω εγώ ορισμένες ερωτήσεις και στη διάρκεια, αν θέλεις και εσύ, οτιδήποτε για να γίνει η εκπομπή έτσι όμορφη, ούτως ώστε να μπορούμε να την προχωρήσουμε καλά. Στα χέρια μου έχω η συνθήκη Schengen και ηλεκτρονικές ταυτότητες της Ιεράς Μονής Αγίων Μετεώρων. Είναι ένα πολύ ωραίο φυλάδιο, το πήρα τώρα τελευταία και με προβλημάτισε πάρα πολύ. Έχει ενδεικτικά να μας πει ότι η εφαρμογή της συνθήκης Schengen είναι καταστροφική, την αρνούμαστε και αρνούμαστε να υποκύψουμε σε δεσμευτικές επιταγές ξένων κέντρων και κινδυνεύοντας την ακεραιότητα των αρχών και των επεπιθύσεών μας, θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε τον πιστό λαό στην ελληνοορθόδοξη παράδοσή του. Λαό για τον οποίο όλα αυτά τεκταίνονται εις βάρος του. Έτσι. Ναι, θα πω το Βασίλειο ότι είναι μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Πράγματι, η συνθήκη Schengen είναι μια συνθήκη η οποία ήρθε σχεδόν αθέρατα, εισέβαλε σχεδόν αθέρατα στη χώρα μας και είναι πραγματικά στιγνό ηλεκτρονικό φακέλωμα που καταρακώνει τις ατομικές ελευθερίες του ανθρώπου, παραβιάζει το απόρριτο της ιδιωτικής του ζωής και προσπαθεί να επιτύχει μια κοινωνία εξαθλειωμένη, όχι μόνο σε πανελλήνια επικράτεια, αλλά σε πανευρωπαϊκή και μελλοντικά σε παγκόσμια. Θα πούμε όμως γιατί προσπαθεί να επιτευχθεί αυτό μέσω της συμφωνίας αυτής και μέσω άλλων ευρύτερων συμφωνιών, με πρωταρχική την συνθήκη Schengen. Ποιοι είναι αυτοί που επιχειρούν να καταρακώσουν τις κοινωνίες και με ποιο ζητούμενο αποτέλεσμα. Θα ήθελα να σου πω και το άλλο, ότι η εφαρμογή της Schengen πραγματοποιείται μέσα στη χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών. Ναι. Και ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών, νομίζω, και επεξεργασίας δεν γίνεται δίχως τα κομπιούτερ. Ακριβώς. Υπάρχει κανένας άλλος τρόπος που μπορεί να συλλέξουν πληροφορία σήμερα? Οι μέχρι τώρα δεδομένοι τρόποι είναι οι γνωστοί της στατιστικής υπηρεσίας, είναι οι γνωστοί χειρόγραφοι τρόποι, κρατώντας ενημερωτικά δελτία, χειρόγραφα μέσα σε βιβλιοθήκες ή σε αρχεία των δημοσίων χώρων του ευρύτερου δημοσίου τομέως. Παρά αυτά, ισχυρίστηκε σήμερα η Ευρωπαϊκή Νοοτροπία αντίληψη γύρω από την τεχνική οργάνωση και τη μηχανοργάνωση ότι μπορεί να φέρει αποτελεσματικότερες, πολύ περισσότερα αποτελέσματα με τη μηχανοργάνωση στο δημόσιο τομέα. Πράγμα και το οποίο συμβαίνει βέβαια, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Θα πρέπει να πούμε ότι το μαχαίρι έχει δύο όψεις. Η μία είναι αυτή που κόβει το ψωμί και η άλλη είναι αυτή που σκοτώνει. Σωστά. Άρα λοιπόν εξαρτάται κάθε φορά η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας από τον τρόπο με τον οποίο θα τη χειριστούμε. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η μηχανοργάνωση η οποία προϋποθέτεται για να λειτουργήσει η Συμφωνία Schengen και το λεγόμενο σύστημα CPS, το σύστημα πληροφοριών Schengen, καθοδηγείται τελείως αντιδημοκρατικά και βαίνει σε βάρος της ανθρώπινης ύπαρξης και της ελευθερίας του. Κυρίως της ελευθερίας του. Τώρα, καθιερώνεται λοιπόν ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα, το οποίο θα είναι και γιγαντιών διαστάσεων, δεδομένου ότι με τα σύγχρονα δεδομένα, με τα κομπιούτερ στα σύγχρονα, μπορούν να περνάνε στοιχεία εκατομμυρίων πολιτών. Ναι. Στοιχεία δισεκατομμυρίων πολιτών θα μπορούσε να έχει μια χωρητικότητα. Αληθεύει. Τα κομπιούτερ, έτσι, αληθεύει, ναι. Δεδομένου ότι και το κομπιούτερ των Βρυξελών νομίζω ότι έχει επάρκεια στοιχείων για όλη την Ευρώπη. Ναι. Αν διασυνδεθούν αυτά με τα κομπιούτερ της Αμερικής, με τα ανάλογα συστήματα Schengen τα οποία υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι, στην Αμερική, τότε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε
αυτή τη σύνδεση, τη φοβερή σύνδεση των πληροφοριών που θα έχουν εκείνοι που διακινούν τις πληροφορίες του πλανήτη, εκείνοι που έχουν το πάνω χέρι πάνω σε αυτό το σύστημα που λέγεται Παγκόσμια Διάθεση Πληροφοριών, Παγκόσμια Τράπεζα Πληροφοριών. Καθιερώνεται λοιπόν ηλεκτρονικό φακέλωμα γιγαντιαίων διαστάσεων με δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων εκατομμυρίων πολιτών. Και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί φακελωμένοι. Όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί. Ναι. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπα, κυρία Τσακλή, ότι υπέχει η χώρα μας υποχρέωση έναντι της ευρωπαϊκής κοινότητας να εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις τεχνικής υποστήριξης για την αλλαγή και την διακίνηση πληροφοριών των πολιτών της ευρωπαϊκής κοινότητας με την κοινοτική οδηγία, αν αυτή τη στιγμή δεν κάνω λάθος, είναι η 54/49 κοινοτική οδηγία προς τη χώρα μας, να υπάρξει ένα τέτοιο τεχνικό πρόγραμμα υποστήριξης για τη μεταφορά και επεξεργασία και διακίνηση των πληροφοριών των πολιτών. Βέβαια, η Συμφωνία Σέγγεν, έμεσα πλην σαφώς, όχι άμεσα, επιβάλλει αυτό το σύστημα. Πώς θα γίνει δυνατόν να επιβληθεί αυτό το σύστημα όταν έχουν έρθει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με την εισδοχή της ηλεκτρονικής κάρτας, της ηλεκτρονικής ταυτότητας και γενικά όλων των ηλεκτρονικών εγγράφων του δημοσίου χαρακτήρα, προσωπικών εγγράφων του πολίτη. Τότε πραγματικά βλέπουμε ότι στην κυριολεξία επιβάλλεται η ηλεκτρονική χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών εγγράφων και μέσω αυτού του τρόπου μπορούν να καταχωρηθούν πολλά στοιχεία για πολλά εκατομμύρια πολίτες σε όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα και στη χώρα μας. Εδώ θέλω να πω παρεπιπτόντως ότι στη χώρα μας λειτουργεί το σύστημα αυτό της τεχνικής υποστήριξης για τη μεταφορά των πληροφοριών στο σύστημα πληροφοριών Schengen από τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή ήδη 7 μήνες πριν από την ψήφιση του σχετικού νόμου που ήταν η προϋπόθεση για να έρθει η συνθήκη Σέγγεν και να επικυρωθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο εισαγωγικός νόμος. Και 8 μήνες πριν από ο νόμος παγίδα. Ακριβώς και 8 μήνες πριν από την ψήφιση της ισχύως της συνθήκης Σέγγεν. Είναι μια παρανομία η οποία αποκαλύφθηκε από έγγραφο του Υπουργού Γεωργίου Παπανδρέου προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο με την αιτιολογία ότι η χώρα μας ήταν υποχρεωμένη να τελέσει τη λειτουργία έστω και πριν την ψήφιση, τη λειτουργία του συστήματος αυτού, στα πλαίσια της συνεργασίας με την ευρωπαϊκή κοινότητα. Μάλιστα. Και τώρα μια άλλη ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω, που νομίζω είναι γνωστή σε πολλούς ανθρώπους, αλλά να την ξαναπούμε αυτή είναι. Είναι δυνατόν η συνθήκη Σέγγεν να δουλέψει χωρίς το barcode system το οποίο περιέχει τα 3 εξάρια? Όχι βέβαια, δεν είναι δυνατόν. Γιατί? Διότι, όπως είπαμε, το κλειδί της Συμφωνίας Σέγγεν είναι τα ηλεκτρονικά δελτία ταυτοτήτων, τα ηλεκτρονικά έγγραφα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών και είναι πλέον αποδεδειγμένο και από κυβερνητικές συνεντεύξεις διαφόρων πολιτικών ότι όλα τα μηχανήματα της μηχανικής υποστήριξης του δημοσίου τομέα πλέον λειτουργούν με το συγκεκριμένο κωδικό για τον οποίο πολλής λόγος έχει γίνει από τους χριστιανούς και δείχνει πράγματι το αληθές του γεγονότος. Βέβαια, εδώ θα ήθελα να κάνω μια διατύπωση. Δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να σταθούμε μόνο στο νούμερο που θα έπρεπε να μας προβληματίζει ότι πράγματι κινείται αυτή η κατάσταση από κάποια άλλα κέντρα παρασκηνιακά. Διότι ακόμα και αν άλλαζε το νούμερο, η κατάσταση του ηλεκτρονικού φακελώματος θα παρέμενε. Ναι, σας είπα για το νούμερο, για το μοναδικό λόγο ότι η αποκάλυψη, όπως ξέρετε, μας δίνει το νούμερο 666. Μας μιλάει για κάποιον ο οποίος θα έχει άθροισμα ονόματος 666, μας δίνει το χαρακτικό, το χάραγμα δηλαδή που υπάρχει πάνω στα τρόφιμα στο barcode system και έτσι πρέπει τώρα να γίνει μια διασύνθεση για εκείνους που δεν έχουν αντιληφθεί, μια διασύνδεση μεταξύ του barcode system με τα ηλεκτρονικά, των τριών εξαριών που είναι πάνω στα τρόφιμα, που είναι ο κωδικός αριθμός που μπορεί να δουλέψει, ο εισαγωγικός αριθμός για ένα κομπιούτερ που μπορεί να εργαστεί, και ο οποίος είναι παγκόσμιος UPC αριθμός, ο παγκόσμιος αυτή, παγκόσμιος κωδικός δηλαδή με λίγα λόγια, που παίρνουν τα κομπιούτερ μπροστά για να αρχίσουν να εργάζονται. Ακριβώς. Το UPC όπως αναφέρατε είναι το λεγόμενο Universal Product Code, δηλαδή το διεθνές, το παγκόσμιο, ο παγκόσμιος κωδικός προϊόντος. Πράγματι τα κομπιούτερ για να δώσουν πληροφορίες για το κάθε προϊόν το οποίο είναι σημανισμένο
με την συγκεκριμένη ένδειξη, με το συγκεκριμένο κωδικό χάραγμα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κλειδί της αποκωδικοποίησης το συγκεκριμένο νούμερο. Διότι με αυτό το νούμερο έχουν κατασκευαστεί να δουλεύουν όλα τα κομπιούτερ σήμερα που συνεργάζονται με το UPC, με το Universal Product Code. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι δεν θα μπορούσε να αλλάξει πλέον στη σημερινή κατάσταση το νούμερο αυτό, το κωδικό αυτό νούμερο, διότι απαιτείται μεγάλο κόστος, όπως οι ίδιες οι εταιρείες δηλώνουν για την αλλαγή του κωδικού αυτού, ότι απαιτείται πραγματικά γύρω στο 1-3 δολάρια ζητήσανε από κάποιους χριστιανικούς φορείς οι οποίοι ζήτησαν την αλλαγή του κωδικού αυτού. Δεύτερον, δεν θα μπορούσε να αλλάξει, διότι λίγο πολύ είναι ευρέως γνωστό ότι οι οργανώσεις αυτές, οι μυστικιστικές, οι σατανιστικές, οι μασονικές οργανώσεις, θεωρούν τυχερό τους νούμερο, το 666, σύμβολό τους, της επιτυχίας τους. Είναι όπως αισθανόμαστε εμείς ότι το σύμβολο της πίστης μας είναι ο σταυρός, το σύμβολο της ζωής μας είναι ο σταυρός. Κατά αυτούς είναι το 666. Ανάποδους σταυρούς και άλλα σύμβολα, ακριβώς, τα οποία παίρνουν και τα ξέρουμε, τα μασονικά σύμβολα, τα οποία είναι γνωστά σε εκείνους που ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ενδιαφέρονται τώρα για τα θέματα αυτά του ηλεκτρονικού φαγγελώματος, το οποίο αρχίζει και παίρνει ένα είδος, μεταλαμπαδεύεται αυτή η γνώση μέσα στους ανθρώπους, ιδίως στους νέους ανθρώπους, και θα ξεσπάσει σαν πυρκαγιά πλέον ένας νέος τρόπος αντιλήψεως, διότι μας έχουν πραγματικά κοιμήσει, αγαπητοί φίλοι, πιστεύω να συμφωνεί και ο αγαπητός αδερφός Γιώργος, ναι, μας έχουν κοιμήσει κυριολεκτικά με τον τρόπο που δουλεύουν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δουλεύουν ερήμην, ημών, σαν να μιλάνε σε ηθαγενείς και όχι σε Ορθοδόξους, οι οποίοι έχουν το Ευαγγέλιο, τις προφητείες του Κυρίου μας μέσα στο Ευαγγέλιο, στο 24ο κεφάλαιο είναι ανάγλυφες οι προφητείες αυτές. Έχουμε την Αποκάλυψη που σε μεγάλο βαθμό αποκαλύπτει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι σε τέλειο βαθμό γιατί δεν είναι σε εμάς να τα ξέρουμε όλα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκαλύπτει αυτές τις τελευταίες ενέργειες των σκοτεινανθρώπων του πλανήτη, οι οποίες αφορούν την απογραφή, την παγκόσμια απογραφή, αγαπητοί φίλοι, διότι ο Αντίχριστος, μιμούμενος τον Χριστό, θα δημιουργήσει και αυτός μια παγκόσμια απογραφή. Όπως ο Κύριος μας έτυχε στην εποχή του Κέσαρος να απογραφούν όλοι οι υποτελείς του Κέσαρους τότε, για να δει ο Κέσαρας πόσο κεφαλικό φόρο θα παίρνει και πόσους ανθρώπους έχει υπό την επιρροή του, έτσι και τώρα και ο Αντίχριστος θέλει να μετρήσει τους δικούς του ανθρώπους, ώστε να ξέρει τι κυβερνάει και ποιος κυβερνάει. Είναι σατανικό το σχέδιο επομένως της παρεμβάσεως των σκοτεινών δυνάμεων αυτών, ούτως ώστε να μας φακελώσουν όλους σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό φακέλωμα που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι αυτοί οι Bilderbergs, οι σκοτεινοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι του σκότους, οι οποίοι θέλουν να διευθύνουν όχι πνευματικά αλλά υλικά την ανθρωπότητα. Και το αντίπαλο δέος είναι ο χριστιανός άνθρωπος, ο κατατοπισμένος, ο καταρτισμένος χριστιανός άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα, το θέτει σαν φόρο, σαν έννοια τιμής του να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία, τη στιγμή που ξέρουμε ότι η Ορθοδοξία έρχεται να αντιμετωπίσει τώρα τη λέλαπα της νέας τάξεως, η οποία προχωράει με τη Σέγγεν, με το Μάστρικ, με τις τράπεζες, και με όλα αυτά τα χτυπήματα, ακόμα και το τελευταίο χτύπημα αυτό, δεν θα πλατιάσουμε βέβαια τη συζήτηση, να με συγχωρείτε που έκανα μία πλατείαση, αγαπητοί φίλοι. Αλλά ακόμα και το σχέδιο Καποδίστρια, στο οποίο κάποτε θα έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες να κάνουμε και μία εκπομπή γι' αυτό, νομίζω ότι μας φέρουν σε μία δύσκολη κατάσταση να αντιμετωπίσουμε μία Ευρώπη η οποία έρχεται πανίσχυρη, με χρήμα, με δέλεαρ, με νέους τρόπους ζωής, για να μας δημιουργήσει, να μας περάσει τη φρικτότερη ηλεκτρονική σκλαβιά που γεννήθηκε σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι, κύριε Τζακλή, πολύ εύστοχα είπατε ότι και το σχέδιο Καποδίστριας εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια του κοινώς πλέον γνωστού παγκοσμίου διευθυντηρίου, παρασκηνιακού παγκοσμίου διευθυντηρίου, της Bilderberg, της Trilateral και του Συμβουλίου των Διατυπώσεων, σε μια ευρύτερη προσπάθεια που προσπαθούν αυτοί οι ιδιωτικοί και παράνομοι, χωρίς νομικό καθεστώς και συνταγματικά κατοχυρωμένοι ιδιωτικοί οργανισμοί του Rockefeller, του Χένρι Κίσιγκερ και άλλων μεγάλων υψηλοβάθμων μασόνων, να περάσουν στην εξουσία τους, τις επιμέρους εξουσίες όλων των χωρών, κυρίως του ανεπτυγμένου κόσμου, της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης και εν συνεχεία και των υπολείπων χωρών, με προσπάθεια πλέον να μπορέσουν να φέρουν την εξαθλίωση που προαναφέραμε, που επιχειρείται με τις συμφωνίες αυτές, και κατόπιν τον ερχομό του Μεσσία τους, του γνωστού πλέον στους χριστιανούς ψευδομεσσία του Αντιχρίστου,
διότι μια κοινωνία η οποία είναι εξαθλειωμένη θα επιζητήσει οπωσδήποτε έναν μεσία για να τη λυτρώσει από όλα αυτά που θα συμβαίνουν εκείνη την εποχή, από την ανεργία και ήδη συμβαίνουν. Από την ανεργία, από τα ναρκωτικά, από την εγκληματικότητα, από το λαθρεμπόριο των όπλων, από τους πολέμους, από τις αρρώστιες. Διαφορετικά, μια κοινωνία η οποία δεν είναι εξαθλειωμένη, δεν επιζητεί μεσία. Αυτός είναι ο στόχος του Παγκοσμίου Πρασινιακού Διευθυντηρίου και γι' αυτό και βλέπουμε ότι γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες για τη συγκέντρωση πλέον της εξουσίας στα χέρια τους. Διαφορετικά, κάποιες κινήσεις, αν τις δει κάποιος ξεχωριστά από την επιρροή του Παγκοσμίου Διευθυντηρίου, θα ήταν καλές αν γνωρίζαμε ότι έχουμε να κάνουμε με χρήση υπέρ του έθνους ή υπέρ του Έλληνα πολίτη. Τότε δεν θα υπήρχε αυτός ο εύλογος φόβος που υπάρχει τώρα, γιατί γνωρίζουμε πλέον από πού κινούνται όλες αυτές οι καταστάσεις. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι η παραβίαση του Συντάγματος των Ελλήνων, η οποία είναι κατάφορη από τα άρθρα της Σέγγεν, με ύπουλο τρόπο δηλαδή, αλλάζει το Σύνταγμα των Ελλήνων σε πολλά σημεία και άρθρα. Και μια επιμέρους προσπάθεια είναι να αλλάξει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου, η οποία είναι απαραβίαστη. Και το Σύνταγμα την κατοχυρώνει με το άρθρο 9-16. Είναι το υποκείμενο των δεδομένων, το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, για την προστασία του ατόμου δηλαδή, με λίγα λόγια καταλύει το οικογενειακό άσυλο, το πολιτικό και το πνευματικό άσυλο ακόμα. Διότι ο πολίτης έχει το δικαίωμα να αυτοδιατίθεται. Αυτή η αυτοδιάθεση καταργείται. Όταν φακελώνουμε όλα τα μητρώα, ακόμα και το ιατρικό μητρώο, το οποίο είναι απόρριτο με την Ιπποκράτειο συνθήκη, με τον όρκο που δίνουμε στον Ιπποκράτη, είναι απόρριτο το ιατρικό μητρώο, αγαπητοί φίλοι, είναι τελείως απόρριτο. Και όμως με τη συνθήκη Σέγγεν και αυτό παραβιάζεται. Θα μπορεί δηλαδή εκείνος που φακελώνει κάποιον να πηγαίνει στο ιατρικό του μητρώο και με εισαγγελικό ίσως ένταλμα να αναγκάζει τον γιατρό του να του λέει τι αρρώστιες πέρασε για να τον φακελώνει στη συνθήκη Σέγγεν. Είναι μια φρικτή δικτατορία. Κανένας Έλληνας δεν πρέπει να τη δεχτεί, διότι εμείς οι Έλληνες αγωνιστήκαμε πάντοτε για την ελευθερία του προσώπου, αυτού του προσώπου, να κρατήσουμε τουλάχιστον τον άνθρωπο, την ψυχή του ανθρώπου γενικά, σε ένα επίπεδο καλό, σε ένα επίπεδο ανεκτό, που να μην ντρέπεται κανείς να λέει ότι εγώ είμαι κατ' εικόνα και ομοίως του Θεού, εγώ είμαι ένα πλάσμα και δημιούργημα του υπέρτατου όντως. Αν ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, όπως μας λένε, αν ο άνθρωπος είναι χώμα, αν ο άνθρωπος είναι μόνο ύλη, τότε να φακελωθούμε. Αλλά εμείς πιστεύουμε και έχουμε περισσότερα ιδανικά στο ότι ο άνθρωπος δεν είναι χώμα, δεν είναι ύλη, είναι ψυχή και πνεύμα. Είναι σώμα και πνεύμα. Ο άνθρωπος λοιπόν, αυτός ο πνευματικός άνθρωπος, πρέπει, καλούμε όλους τους πνευματικούς ανθρώπους να αντιδράσουν στεναρά απέναντι στην κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος, σε μια συνθήκη Σέγγεν που δεν σέβεται το πρόσωπο του ανθρώπου και δεν προστατεύει κανένα άνθρωπο πάνω στον πλανήτη και τον εδίνει λία και βορρά στους ανθρώπους της Bilderberg και αυτούς τους σκοτεινούς πλανητάρχες, οι οποίοι μέχρι τώρα δουλεύανε με τα συμβατικά όπλα, τώρα θα δουλέψουμε το υπερόπλο των computers και δεν θα γλιτώνει κανένας. Όποιες ομάδες είναι ανεπιθύμητες στη νέα τάξη θα εξαφανίζονται ρηπή οφθαλμού από τον πλανήτη. Και αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Νομίζω ότι έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Να πω παρεπιπτόντως κάτι πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Πολύ σωστά επισήμανες ότι η προσπάθεια που γίνεται από το Παγκόσμιο Διευθυντήριο είναι να ελεγχθεί η συνείδηση πλέον του ανθρώπου μέσω της ύλης, μέσω του υλικού εκβιασμού, επιχειρείται πλέον ο εκβιασμός της συνείδησης. Μέσω της ολοένα και μειωμένης δόσεως χορήγησης ελευθερίας στον άνθρωπο, στον πολίτη, αυτή η συνθήκη θα επιφέρει την κατάρακωση στον πολίτη και στην κοινωνία του. Με αποτέλεσμα οι πιέσεις που θα ασκούνται πλέον να περνούν χωρίς αντιδράσεις και όποιες αντιδράσεις θα υπάρξουν θα ανοιχνεύονται μέσω του συστήματος, μέσω της δυνατότητας, της απεριόριστης δυνατότητας που έχει το σύστημα, θα ανοιχνεύονται έγκαιρα και θα χτυπιούνται προτού καν γεννηθούν. Έτσι λοιπόν η κοινωνία θα καταρακωθεί σύντομα. Θέλω να πω παρεπιπτόντως, επειδή είπες, κυρία Τζακλή, για το θέμα της αντίθεσης της συνθήκης Σέγγεν με το Εθνικό μας Σύνταγμα. Δεν παραβιάζει μόνο το άρθρο 9, παραβιάζει το άρθρο 5 με την παράγραφο 2. Τι είναι το άρθρο 5? Γιατί το άρθρο 5 μιλάει για την έκδοση αλλοδαπών που διώκονται για τη δράση τους υπέρ της ελευθερίας. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο ένας Ελληνοκύπριος έχει οργανώσει μια εκδήλωση στη γραμμή ανάμεσα στην κατεχόμενη Κύπρο και στην ελληνική,
Και αυτός ο άνθρωπος, για λόγους εθνικής ασφάλειας των χωρών μελών της συμφωνίας, θεωρηθεί ως επικίνδυνος, αυτομάτως μπαίνει σε ένα ειδικό κατάλογο που έχει θεσπίσει η συμφωνία Σέγγεν, τον κατάλογο μη αποδεκτών ή ανεπιθυμήτων, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται, και έτσι δεν μπορεί να βρει καταφύγιο ούτε στην χώρα μας. Θα πω παρεπιπτόντως ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι Κούρδοι ή οι Αρμένοι, οι οποίοι καταζητούνται αυτή τη στιγμή από τις τουρκικές αρχές, όταν βρίσκονται στο έδαφος της Γερμανίας και συλληφθούν από τη γερμανική αστυνομία, εκδίδονται πλέον στην τουρκική κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει βέβαιος θάνατος. Κάτι τέτοιο λοιπόν επιχειρείται και αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Επίσης, έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 2, παράγραφο 1, που θεωρεί το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου. Και την παράγραφο 5, συγγνώμη, το άρθρο 5, παράγραφο 1, που ο καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας του. Μάλιστα. Όλα αυτά πλέον. Στα δικαιώματα καταστρατηγούνται. Όλα αυτά τα δικαιώματα θα καταστρατηγηθούν, διότι ενώ μέχρι σήμερα μας έλεγαν ότι πρόκειται μόνο για εγκληματίες οι οποίοι θα καταχωρούνται και αυτοί και το ιστορικό τους, τα δεδομένα τους, οι ευαίσθητες πληροφορίες τους θα καταχωρούνται στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, ξαφνικά έχουμε ένα έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο το υπογράφει ο ίδιος ο Υπουργός, και θέλω να το δείξω, που πραγματικά βεβαιώνει τους φόβους μας, αυτό που πάντοτε δηλαδή λέγαμε και παλιότερα, ότι δεν είναι μόνο οι εγκληματίες που θα καταχωρηθούν στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, βέβαια θα το δείξουμε, αλλά είναι και όλοι οι πολίτες των χωρών μελών της Συμφωνίας. Είναι το έγγραφο αυτό με αριθμό πρωτοκόλλου 73951 και θα δείξω και το άρθρο 8, την παράγραφο, συγγνώμη, 8 του συγκεκριμένου εγγράφου, στο οποίο ο ίδιος ο Υπουργός λέει ξεκάθαρα ότι θα καταχωρούνται όχι μόνο οι κατεγνωσμένοι εγκληματίες, αλλά και όσοι έχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι δύναται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν, να τελέσουν κάποιο ποινικό αδίκημα. Θα το δείξω λοιπόν αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, θα μπορούσαν. Είναι το συγκεκριμένο άρθρο 8, το διαβάζω και θα το δείξω, ειδικότερα όσον αφορά στα πρόσωπα καταχωρούνται στο σύστημα. Τα δεδομένα τα σχετικά με τους αλλοδαπούς των οποίων απαγορεύεται είσοδος βάσει αποφάσεως της αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας, αφορούν αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη που επισύρει ποινή στερητικής της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους. Και μέχρι εδώ, καλώς. Οι αλλοδαπούς όμως, συνεχίζει, εις βάρους των οποίων υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι διέπραξαν σοβαρές αξιόποινες πράξεις, συμπεριλαμβανομένες και της παρανόμου διακινήσεων ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ή, συνεχίζει, αλλοδαπούς εις βάρος των οποίων υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες τέτοιων αξιοποιημένων πράξεων. Επίσης, θα καταχωρούνται τα δεδομένα τα οποία σχετίζονται με πρόσωπα τα οποία έχουν εξαφανιστεί ή πρόσωπα τα οποία πρέπει να τεθούν υπό προσωρινή επιτήρηση χάρη της δικής τους προστασίας ή για την αποτροπή απειλών. Με λίγα λόγια, εδώ πέρα, αν μη τι άλλο, όταν Φερρυππίν, κυρία Τζακλή, εσείς θεωρηθείτε μεθαύριο ότι έχετε μία αποχρώσα ένδειξη προβοκατορική, επειδή κάνετε μία εκπομπή για τους κοινωνικούς παλμούς στους οποίους θεωρείτε ότι πρέπει να συμμετάσχετε, να αντιδράσετε ή να επιβραβεύσετε με την αρρωγή σας. Αν λοιπόν αυτή η εκπομπή θεωρηθεί ως στοιχείο για να θεωρηθείτε άτομο με αποχρώσεις ενδείξεις ότι είσαστε προβοκάτορας, αυτομάτως θα μπορείτε να τεθείτε υπό προσωρινή επιτήρηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παράγραφο, χάρη της δικής σας προστασίας ή για την αποτροπή απειλών. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, κύριε Αλεξόπουλε, αγαπητέ Γιώργη, αποχρώσεις ενδείξεις σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ένοχος τη στιγμή που είσαι αθώος. Ακριβώς. Ανατρέπεται η μέχρι τώρα έννοια του διεθνούς δικαίου, το ότι είσαι αθώος. Βλέπετε τη φοβερή παγίδα της Σέγγεν, η οποία τώρα πρέπει να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ενώ παλιότερα έπρεπε να σε κατηγορήσουν και ήσουν αθώος μέχρι να αποδείξεις να αποδειχτεί η ενοχή σου. Βλέπετε μια αντιστροφή των πραγμάτων, δηλαδή από τη μια μεριά προσπαθούν να καταρακώσουν τον κόσμο με τις συντάξεις και με όλα αυτά, ώστε ο κόσμος να μην έχει ασφαλίσεις, να τον έχουν σε μια διαρκή ανησυχία, και από την άλλη μεριά του λένε είσαι ένοχος, απέδειξέ μας ότι δεν είσαι ένοχος. Μέχρι να αποδείξουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε ένοχοι,
Θα είμαστε υπόδικοι. Θα είμαστε ένοχοι. Υπόδικοι. Θα είμαστε ένοχοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Εδώ μας δώσανε γράφει η Ελλάδα θα συμμετάσχει από 1η Δεκεμβρίου 1999 στην Τράπεζα Πληροφοριών στο Στρασβούργο και θα ξεκινήσει την εφαρμογή του Συστήματος Θεωρήσεως Διαβατηρίων της Συμφωνίας. Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 1998 η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποφασίσει ως προς την κατάρξη των ελέγχων κλπ. Κλπ. Αλλά νομίζω είχαμε συζητήσει και μια άλλη φορά ότι η συνθήκη Σέγγεν έχει παγώσει. Ναι, αυτή τη στιγμή η συνθήκη Σέγγεν σύμφωνα με δημοσίευση αυτό είναι παρήγορο του κυβερνητικού εκπροσώπου έγινε παγωμένη πλέον για τη χώρα μας, επαόριστο. Και αυτό βέβαια είναι ένα καλό σημάδι που ήρθε μετά από πολύ αγώνα των διαφόρων θρησκευτικών και κοινωνικών φορέων και πολιτικών φορέων της χώρας. Έναν αγώνα ο οποίος έφερε αυτή τη στιγμή την αλλαγή της σκεπτικής απέναντι στον προβληματισμό αυτών από διαφόρους ανθρώπους της κυβερνήσεως, οι οποίοι πρέπει να σκύψουν πάλι πάνω από το πρόβλημα και να δούνε ότι δεν μπορούν με ολοκληρωτικές μεθόδους να επιφέρουν χειραγωγήσεις κοινωνιών. Διότι αυτό ισχυρίζονται ότι προσπαθούν να χειραγωγήσουν μια κοινωνία, να την ελαφρύνουν από το ήδη οργανωμένο έγκλημα, να την απαλλάξουν από την ανασφάλεια που διέπεται, από την ανεργία της και από διάφορα σύνδρομα των κοινωνιών του 2000, αλλά πραγματικά με τους τρόπους που το επιχειρούν μέσω της ηλεκτρονικής αστυνόμευσης και παρακολούθησης δεν μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος χρειάζεται έναν εσωτερικό δικαστή αστυνόμο. Τον αστυνόμο και τον δικαστή της συνειδήσεως. Αυτός μεγαλώνει μέσα από την παιδεία και μέσα από την οικογένεια. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να δώσει τη βαρύτητα. Τρόπους. Ακριβώς. Εκεί είναι λοιπόν που πρέπει να δοθεί η βαρύτητα από μια κυβέρνηση υγιή, από μια πολιτική υγιή και ελληνική, για να μπορέσει επιτέλους η κοινωνία να γλιτώσει από όλες αυτές τις αρρώστιες, της αποστασίας θα έλεγα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, της αποστασίας από το λόγο και του Θεού, αλλά και από το λόγο της απλής λογικής. Δράτω με τις ευκαιρίες πραγματικά από αυτό που είπατε, ότι εάν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα τον ηθικό νόμο να τον ελέγχει και έχει αυληνθεί αυτός ο ηθικός νόμος, τότε ο άνθρωπος θα πέσει οπωσδήποτε στην παρανομία και απέναντι στον Θεό και απέναντι στους ανθρώπους. Και αυτό άλλωστε είναι το μήνυμα του χριστιανισμού, της χριστιανικής ηθικής, ότι για να φτιάξεις την ανθρωπότητα πρέπει να δημιουργήσεις ανθρώπους που να έχουν συνείδηση μέσα τους. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις ανθρωπότητα με εξωτερικές συνταγές όπως πήγε να κάνει ο κομμουνισμός. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις ανθρωπότητα υγιή με την απειλή όπλων. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις τίποτα που να σταθεί εάν δεν αναμορφώσεις την ίδια την ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα του χριστιανισμού, είναι αυτός ο αναμορφωτικός χαρακτήρας που μας δίνει το Ευαγγέλιο, που κάνει τον άνθρωπο από μόνος του να θέλει να κάνει το καλό στον άλλον. Πολύ σωστά. Διότι εάν δεν θέλει, θα είναι καταπιεσμένος από τον νόμο, μόλις θα βρει όμως ευκαιρία, θα κάνει την παρανομία. Αυτό γίνεται με τους παρανόμους. Όταν πέφτει το φως στο άπλετο, κάνουν τους καλούς και τους δικαίους, αλλά μόλις έρθει η στιγμή του σκότους, τότε παρανομούν και κάνουν τα οργιώδη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χώρα της Αλβανίας με την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είδαμε λοιπόν πόση εγκληματικότητα έβγαλε αυτή η χώρα. Η κατάρρευση. Συζητούσα με κάποιον ιερέα ο οποίος κάνει ιεραποστολή στην Αλβανία και τον ρώτησα γιατί αυτή η μεγάλη εγκληματικότητα από την πλευρά αυτής της χώρας. Διότι πολλές φυλές πέρασαν από τη δική μας χώρα ως φιλοξενούμενες, αλλά πουθενά δεν είδαμε παρόμοια εγκληματικότητα σε τέτοιο βαθμό. Μου απάντησε το εξής. Όταν ένα παιδί στο σχολείο μεγαλώνει για 50 ολόκληρα χρόνια με τη διδαχή του εκπαιδευτικού που το πηγαίνει εκδρομή το παιδί μέσα στο δάσος και του λέει: κοίταξε πάνω στον ουρανό. Κοιτάξτε, λέει στα παιδάκια, στον ουρανό επάνω. Βλέπετε κάποιον Θεό, εσείς εκεί πάνω. Τα παιδιά εύλογα λένε: όχι. Άλλο τόσο υπάρχει. Αυτή ήταν η διδαχή εκπαιδευτικών των σχολείων της Αλβανίας και αυτοί οι άνθρωποι μεγάλωσαν χωρίς Θεό. Όπου κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Ακριβώς. Όπου κλείνει μια εκκλησία, ανοίγουν 10 φυλακές. Σωστά. Αυτό έχω να πω πάνω σε αυτό το θέμα. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει κάποια ερώτηση, νομίζω. Όχι, είναι για τον Καποδίστρια, θα την απαντήσουμε την άλλη φορά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Να ρωτήσω κάτι για τη Σέγγεν. Παρακαλώ. Λοιπόν, λέει στο άρθρο 92 στο αρχείο δεδομένων της τεχνικής υπηρεσίας θα περιλαμβάνονται οι πίνακες σημάνσεως προσώπων και αντικειμένων.
πίνακες σημάνσεως προσώπων και αντικειμένων. Ναι. Μια διευκρίνηση στη λέξη σήμανση φαίνεται κάπως αόριστο εδώ και δεν μας διευκρινίζει. Ναι, πράγματι. Σημαίνει μήπως φακέλωμα και των ανθρώπων αλλά και των περιουσιών τους, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Αγαπητοί φίλοι, δεδομένου, θα ήθελα να απαντήσει εσείς στην ερώτηση. Θα ήθελα να πω επίσης ότι ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα της σήμανσης σχετικά με την συνθήκη Σέγγεν, θα σημαίνονται, σε ό,τι αφορά τη σήμανση, θα σημαίνονται μέχρι και τα αναλύωτα φυσικά χαρακτηριστικά των προσώπων που θα καταχωρούνται στο, οι πληροφορίες του στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Αναλύωτα φυσικά χαρακτηριστικά, όσο όλοι γνωρίζουμε πλέον, είναι το DNA του ανθρώπου. Είναι ο γενετικός προσδιορισμός του ανθρώπου. Μέχρι λοιπόν και αυτό θα καταχωρείται σαν πληροφορία, σαν πληροφορία στο σύστημα πληροφοριών της Συμφωνίας. Δεδομένου ότι στο σύστημα Barcode, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν 18 νούμερα, από τα, αν αφαιρέσουμε τα 3 που είναι τα εξάρια, μας μένουν 15 νούμερα. 15 νούμερα είναι η μονάδα με 14 μηδενικά. Καταλαβαίνετε ότι υπερκαλύπτει τον αριθμό των ανθρώπων του πλανήτη, υπερκαλύπτει τον αριθμό των ανθρώπων του πλανήτη και προχωράει ακόμα περισσότερο. Επομένως, μένουν και περιοχές στο κομπιούτερ για να ρυθμιστούν και τα θέματα της περιουσίας του κάθε ανθρώπου και το τι πουλάει και τι αγοράζει. Διότι μην ξεχνάμε ότι στην Αποκάλυψη λέει ότι θα φακελώσει ακόμα και τα αγαθά στον πλανήτη, ούτως ώστε να είναι δικά του και αν τα αγοράζει κάποιος, να δίνει λόγο σε αυτόν. Δηλαδή να τα αγοράζει μόνο αφού έχει προσκυνήσει το θηρίο, αφού έχει πάρει στο χέρι και στο μέτωπο την ειδική σήμανση που θα σημαίνει «Είμαι δικό σου», «Είμαι του θηρίου», «Είμαι του αντιχρίστου» για να μπορώ να ψωνίσω, να φάω και να πουλήσω ή να αγοράσω. Βέβαια δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Δεν είμαστε από αυτούς, πιστεύω και ο αγαπητός μου κύριος Αλεξόπουλος, δεν είναι από αυτούς οι οποίοι θα πούνε ότι ο αντίχριστος έχει γεννηθεί και αυτά θα γίνουν σε 3 ή 4 ή 5 χρόνια. Προς Θεού δεν κάνουμε τέτοιες προβλέψεις εμείς. Είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί στο θέμα αυτών των πραγμάτων. Πιθανόν να μεσολαβήσουν γεγονότα και όπως βλέπουμε υπάρχουν γεγονότα τώρα με τα ελληνοτουρκικά και με, με τα ρωσοτουρκικά που θα επακολουθήσουν αργότερα, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας. Και έτσι το θέμα του Αντιχρίστου δεν ξέρουμε πότε θα το αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Πολύ πιθανόν να το αντιμετωπίσει μετά από 5, 10, 20 ή 30 χρόνια. Πάντως οι καιροί που μενετεί βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά τα σημεία της αποκαλύψεως. Ένα-ένα καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια. Και έτσι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχουμε και εμείς το νου μας, να είμαστε κοντά στην Εκκλησία του Χριστού, όπως και στα μυστήρια της Εκκλησίας του Χριστού, ούτως ώστε να μην παραπλανηθούμε, διότι θα λέει θα παραπλανηθούν και οι εκλεκτοί. Ναι, σίγουρα θα ήταν παρακινδυνευμένο, κυρία Τσέρκλη, να πούμε οι Ορθόδοξοι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εν γενέση ο Αντίχριστος. Όμως υπάρχουν πράγματι σημάδια, ενδείξεις, που μας δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή προπομπού. Βρισκόμαστε σε μία εποχή που τα σύμβολά του λειτουργούν παγκοσμίως, που επιχειρείται να περαστούν στην προσωπική ζωή πλέον του πολίτη, μέσα από την αίθηση πρώτα των γραμμωτών συστημάτων, γραμμωτών κωδικών, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών προσωπικών εγγράφων δημοσίου χαρακτήρα, όπως αυτό της ταυτότητάς μας, και θα πω ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που αφορά την έκδοση των δελτίων ηλεκτρονικού τύπου. Την οποία ηρίστον παρόδο μας την έχουν δώσει από τα μέσα ενημέρωσης την τελευταία πενταετία. Ακριβώς. Θυμάμαι κάθε Χριστούγεννα και κάθε Πάσχα παραμονές συνήθως αυτών των ημερών, συνήθως του νέου έτους παραμονές. Από το 1993 θα έχουμε τις καινούριες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ναι, αυτό έχει το βιολί, έχει πάει. Ακριβώς. Υπάρχει μια προσπάθεια καταπιέσεως έμεσης και εθισμού στο να αποδεχτεί πλέον ο κόσμος το τετελεσμένο τους. Και λέω ότι εδώ πέρα έχουμε. Κάτι θα μείνει. Ακριβώς. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε και με την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση ότι το δελτίο τύπου, ηλεκτρονικού τύπου που επιχειρείται να δοθεί στον κόσμο μέσω του ηλεκτρονικού νόμου και της συνθήκης. Θα περιέχει, στην παράγραφο Z διαβάζω, θα περιέχει διασκορπισμένες σύνες ασφαλείας, αόρατες, στο κοινό φως, ορατές στην υπεριόδη ακτινοβολία, ultraviolet, χρώματα δηλαδή του ουρανίου τόξου, έτσι, κυανού και κυτρίνου. Καθώς οπτικές σύνες. Καθώς στην εκτύπωσή της. Ναι, οπτικές σύνες.
καθώς και θα περιέχει και ειδικό γραμμοκόσμημα και κείμενα με μελάνι αόρατα στο κοινό φως, ορατά στην ακτινοβολία της περιόδου. Την περίοδη, ακριβώς. Περιόδη ακτινοβολία. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να βάζουμε και κιάλια, ναι, για να μπορούμε... βλέπουμε ορισμένες περιοχές ταυτότητες. Λοιπόν, αυτά τα κείμενα και τα γραμμοκοσμήματα, τα αόρατα στο κοινό φως, τι λόγο έχουν σε μια ταυτότητα που αντιπροσωπεύει, αν μη τι άλλο, το αληθές του ποιοι είμαστε. Το καθαρό πρόσωπο ενός ορθόδοξου ανθρώπου. Και εύλογα να ρωτιόμαστε οι Ορθόδοξοι, γιατί αυτές οι ταυτότητες να περιέχουν σχήματα απροσδιορίστου φύσεως στο γνωστό, στη γνωστή λογική, την απλή λογική, και γιατί κρυφά στον ίδιο τον κάτοχο. Ή επίσης, γιατί η ηλεκτρονική ταυτότητα να χωράει 1 εκατομμύριο λέξεις τη στιγμή που, αν δεν απατώμε, πρόκειται για μια ταυτότητα η οποία διαπιστώνει σε κάθε επιζητούμενο έλεγχο του ποιοι είμαστε και εμείς υπογράφουμε τη συγκεκριμένη ταυτότητα ότι αυτά που αναφέρει αληθεύουν για το άτομό μας. Πώς λοιπόν μπορούμε σήμερα να έρθουμε να υπογράψουμε ένα τέτοιο δελτίο με όλα αυτά τα αρνητικά που είπαμε. Και τη μαγνητική λωρίδα. Και τη μαγνητική λωρίδα, η οποία θα χωράει 1 εκατομμύριο λέξεις, τις οποίες δεν θα μπορούμε, δεν θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε αποκρυπτογράφηση. Πώς θα έρθουμε λοιπόν εμείς να υπογράψουμε αυτό το έγγραφο, ότι όντως αντιστοιχεί αυτά που λέει για εμάς. Να πούμε εκείνο που λέει ο λαός, μας δίνουν γουρούνι στο σακί. Έτσι. Μας δίνουν ένα κυβότιο με έγγραφα και λένε αυτά τα έγγραφα μιλάνε για σένα. Βάλε την υπογραφή σου από κάτω και εσύ λες, δεν μπορώ να ανοίξω αυτό το κυβότιο, αυτό το δέμα και να διαβάσω. Αγαπητοί φίλοι, δεν μπορώ να ανοίξω αυτό το δέμα που μου δίνεται να διαβάσω. Τι γράφετε για μένα, κύριοι δικαστές, κύριοι της ΕΟΚ, κύριοι. Και σου λένε, όχι, δεν μπορείς. Αυτή η λωρίδα δηλαδή είναι ένας τεράστιος φάκελος πολλών χιλιάδων λέξεων, 100, 200, ενός εκατομμυρίου λέξεων μπορεί να βάλουν με μικροτσίπ, νομίζω. Ακριβώς. Με τεχνολογία. Και με το μικροτσίπ, αλλά και με απλή τη μαγνητική λωρίδα, την ηλεκτρομαγνητική αυτή λωρίδα, μπορεί να γίνει καταχώρηση στο λιγότερο ενός εκατομμυρίων λέξεων. Και αυτό δεν πρέπει να φαίνεται να ακούγεται. Εγώ είπα το περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, η τεχνολογία αυτά έχει. Ακριβώς. Δεν μπορεί να μην, ας μην φαίνεται υπερβολικό, διότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει η τεχνολογία με το τσίπ μέσα στην ηλεκτρονική ταυτότητα ενός είδους. Καινούριο ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας. Η λεγόμενη έξυπνη ταυτότητα περιέχει αυτό το chip το οποίο έχει χωρητικότητα ενός gigabyte, δηλαδή πάνω από 1 τρισεκατομμύριο λέξεις. Αυτό διαφημίζουν σαν τις smart cards. Ακριβώς, οι έξυπνες κάρτες λεγόμενες. Οι έξυπνες κάρτες, οι οποίες κάνουν θράψη στην Αμερική. Ακριβώς, και αυτή σκοπεύει. Έχετε να... υπόψη σας ότι μια τέτοια κάρτα την έχουν διαφημίσει οι τράπεζες. Ναι, είπαμε έχουν ότι ο τρόπος που επιχειρεί το εθισμός είναι πολλαπλός. Δώστε μας και τις ερωτήσεις τις επόμενες για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τις ερωτήσεις τις επόμενες, παρακαλώ. Ο τρόπος που επιχειρείτε να γίνει ο εθισμός, κυρία Τζακλή, στο κοινωνικό σύνολο. Ναι, θα τα δείξουμε τώρα στην κάμερα. Είναι κατεξοχήν ο πρώτος τραπεζικός τρόπος της προβολής των τραπεζικών πιστωτικών καρτών. Και κατόπιν ακολουθούν οι εφοριακοί ταυτότητα. Θα μπορέσουμε να τα δείξουμε στην κάμερα. Παρακαλώ. Το βιβλιάριο ασθενείας και όλα αυτά. Λοιπόν, θέλετε να μας εξηγήσετε τις φωτογραφίες. Ναι, φυσικά. Εδώ βλέπω μια τηλεκάρτα του ΕΤΕ, η οποία είναι σε μεγέθυση. Μόνο αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Το δείξουμε λοιπόν. Ναι, ναι. Εδώ πέρα θα δείξουμε το τσίπ που περιέχει η τηλεκάρτα του ΕΤΕ. Έτσι, σε μεγάλη μεγέθυση. Σε μεγέθυση, ναι. Αυτό λοιπόν το τσίπ βρίσκεται μέσα σε κάθε ηλεκτρονική κάρτα, τηλεκάρτα. Ο κόσμος τηλεφωνεί. Τηλεφωνική κάρτα του ΕΤΕ. Έτσι. Είναι δηλαδή η μεγέθυση αυτού, αγαπητοί φίλοι. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα μικρό τσιπάκι το οποίο βρίσκεται μέσα στην τηλεκάρτα. Και το είδατε πριν από λίγο, μεγενθυμένο στην οθόνη σας, τι περιέχει. Κάντε μας μια ανάλυση, τι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό είπαμε, είναι έτσι. Το είδαμε στην κάμερα, ναι, λοιπόν. Να μας κάνετε μια ανάλυση. Ναι, λοιπόν. Βλέπω κάτι περιοχές κόκκινες και πράσινες. Ναι, ναι. Λοιπόν, το τσίπ αυτό είναι ένας δέκτης, όχι πομπός. Χρειάζεται μια πάρα πολύ μικρή ισχύ, σχεδόν απειροελάχιστη. Είναι ένας δέκτης λοιπόν. Ναι, για να λειτουργεί. Πώς λειτουργεί λοιπόν το τσίπ αυτό μέσα στις πιστωτικές κάρτες ή μέσα στις έξυπνες λεγόμενες κάρτες. Θα είναι το ίδιο. Ο δέκτης αυτός λοιπόν περιμένει, το λέει και η λέξη, είναι δέκτης, περιμένει να δεχθεί ένα σήμα για να μπορέσει να αποκωδικοποιήσει τις πληροφορίες που είναι καταχωρημένες μέσα στο τσίπ αυτό. Όταν λοιπόν εισέλθει στο μηχάνημα του τηλεφωνήματος, τότε δέχεται την ισχύ αυτή που του χρειάζεται, δηλαδή ισχύς 1 βατ,
και αρχίζει να αποκωδικοποιεί, στην προκειμένη περίπτωση δίνει μονάδες προς τηλεφωνική ικανότητα. Σε μια άλλη περίπτωση, μια πιστωτική κάρτα τράπεζας δίνει λογαριασμό, αφήνει να ελευθερωθεί στο μάτι του χρήστη ο λογαριασμός της κατάθεσης, της ανάληψης και όλες εν γέννη οι τραπεζικές δραστηριότητες. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Μπορεί με επιζητούμενο κωδικό νούμερο που αποκρυπτογραφεί πληροφορίες, όταν του ζητηθεί μέσω του νούμερου η απόδοση του αποκρυπτογραφημένου μηνύματος, να το δώσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, λειτουργεί ως δέκτης που δέχεται την εντολή και την εκτελεί. Και μια άλλη ενέργεια μπορεί να κάνει, να επικοινωνεί με το δορυφόρο. Μπορεί, ακριβώς, είναι ανιχνεύσιμο το τσιπάκι αυτό από δορυφόρο και μάλιστα συγκεκριμένα το σύστημα αυτό διεθνώς συνεργάζεται με δορυφορικό σύστημα το οποίο λειτουργεί από το 1976. Άρα η smart card μας συνδέει και με το δορυφόρο. Ακριβώς. Μπορεί να αναζητηθεί ο κάτοχος της κάρτας μέσω δορυφόρου με το νούμερο του κατόχου. Δηλαδή, αν εγώ πατήσω από το κομπιούτερ του συστήματος πληροφοριών του επιλεγόμενου Σέγγεν το νούμερο του κατόχου του κυρίου Ατζακλή, ας πούμε, το νούμερο, για να τον επιζητήσω να δω πού βρίσκεται, εάν για κάποιο λόγο έχει εξαφανιστεί, και πατήσω αυτό το νούμερο, τότε ο δορυφόρος θα αναζητήσει με τη ραδιογωνιομετρική ικανότητα που έχει και τη φωτογραφική να εντοπίσει το τσιπ αυτό. Και αν το κρατάω επάνω μου. Και αν το κρατάτε επάνω σας, τότε θα γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεστε. Μέχρι και αυτό να σας φωτογραφήσει. Και σε ένα αεροπλάνο. Βέβαια, βέβαια. Σε αυτοκίνητο. Σε ένα υποβρύχιο. Υποβρύχιο, τα πάντα. Και παντού. Ακριβώς. Επομένως, είναι ένα όπλο τεράστιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους εχθρούς μας. Ακριβώς. Και είναι αυτό που ακριβώς επιχειρεί να φέρει συνθήκη η ηλεκτρονική αστυνόμευση, ώστε να γνωρίζει τελεσμένα οποιοδήποτε προσπαθήσει να αντιδράσει, είτε νόμιμα, είτε αργότερα, αν χρειαστεί και σε ένα δικτατορικό καθεστώς, παράνομα. Να γνωρίζει τελεσμένα ότι οποιαδήποτε αντίδρασή του θα έχει αποτυχία προτού καν γεννηθεί, διότι θα αναζητηθεί και θα βρεθεί και θα συλληφθεί. Αυτός είναι ο στόχος της συμφωνίας. Μπορεί να σας κάνω μερικές φορές αφελείς ερωτήσεις, αλλά επειδή έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές φορές από τις εκπομπές μας, τις ραδιοφωνικές που κάνουμε, θα σας κάνω και εγώ τις αφελείς ερωτήσεις αυτές, για να ενημερώσουμε περισσότερο τον κόσμο, όσοι μας ακούνε και όλους εκείνους οι οποίοι έχουν την καλή πρόθεση να καταλαβαίνουν αυτά που λέμε, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που όταν τους λες για μικροτσίπς, λέει αυτά είναι κουταμάρες, μας έχουν φακελωμένους και δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα παραπάνω. Και όταν τους λες ότι τώρα αυτοί μας κυνηγάνε με σφεντόνες, ενώ σε λίγο με την τεχνολογία αυτή θα μας κυνηγάνε με κανόνια ή με τάγκς, σου λένε το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, εάν ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος, θα καταλάβει από αυτές τις απλές ερωτήσεις που το πάνε. Μία λοιπόν απλή ερώτηση που δέχομαι εγώ πάρα πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε εκεί με τη δύναμη του Θεού, είναι τι σχέση έχει το 666 με την κάρτα. Και μια δεύτερη, τι σχέση έχει η κάρτα με το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Και τι σχέση έχει η κάρτα με το σφράγισμα που λέει αποκάλυψη. Ναι. Και τους λέω ότι αυτά είναι κάποια διαδοχικά στάδια. Αλλά θα ήθελα με δικά σας λόγια να μας τα εξηγήσετε. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Τι σχέση έχει λοιπόν η κάρτα με το 666? Όπως είπαμε, όλη αυτή η συνθήκη και γενικότερα οι ευρύτερες συνθήκες, οι οποίες στο τέλος αποτελούν ένα σύνολο της προσπάθειας του Παγκοσμίου Διευθυντηρίου. Είπαμε λοιπόν, το Παγκόσμιο Διευθυντήριο δεν είναι τίποτα άλλο από την οργανωμένη παρασκηνιακή ένωση κάποιων ιδιωτικών οργανισμών, όπως της Bilderberg, της Τριμερούς Επιτροπής γνωστής ως Trilateral Commission και του Συμβουλίου των Διατυπώσεων. Είναι, είπαμε, ιδιωτικοί οργανισμοί ιδρυμένοι από μεγαλομασόνους, υψηλόβαθμους μασόνους, όπως τους Ροκφέλλερ, τους Ρότσιλτς, τον Κίσιγκερ, τον Ανιέλη και άλλους. Ναι, ακριβώς. Μιλάμε δηλαδή. Του ΝΑΤΟ, ανθρώπους του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ. Τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μπρόζιο, έτσι. Όλοι αυτοί είναι μέλη της μασονικής στοάς, υψηλόβαθμα μέλη. Και όσοι δεν είναι Εβραίοι, είναι τεχνητοί Εβραίοι. Και ακριβώς λοιπόν, επειδή. Τεχνητοί, μάλλον να το ξεχωρίσουμε. Είναι σιωνιστές Εβραίοι. Είναι σιωνιστές Εβραίοι. Όχι ακριβώς, ο λαός οι Εβραίοι. Όχι βέβαια. Αλλά οι κορυφές τους. Ακριβώς. Εκείνοι οι πλανητάρχες Εβραίοι. Σωστά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε, γιατί ακριβώς και ο Ισραηλιτικός λαός είναι θύμα μιας κάστας. Μα αν δεν ήταν θύμα, θα τον έστελναν τότε στα κρεματόρια. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι θύμα λοιπόν μιας κάστας διευθυντηριακών, παρασκηνιακών διευθυντηριακών προσώπων, όπως αυτά που αναφέραμε και άλλα πολλά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλο το διεθνές σκοτεινό παρασκήνιο βρίσκεται πίσω από αυτές τις οργανώσεις, οργανώνει τις μεθόδους αυτές και τις θέτει σε εφαρμογή. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή η μασονία, ως γνωστό, είναι κατεγνωσμένη σατανιστική θρησκεία,
Έχουμε ντοκουμέντο έγγραφο. Είναι όντως θρησκεία η μασονία. Είναι όντως πραγματικά. Έχει τυπικό. Είναι θρησκεία. Το λέει, έχει όρκους. Το λέει η κυρία Τζακλή, ο Άλμπερτ Πάικ, ο μεγαλύτερος μασόνος που υπήρξε ποτέ στην ιστορία, ήταν υπέρτατος επίσκοπος της διεθνούς μασονικής σκοτικής στοάς. Στην Ελλάδα, σας διακόπτω για να ρωτώ, στην Ελλάδα έχουμε το μεγαλύτερο μελετητή από τους παγκόσμιους μελετητές, τον κύριο Τσαρουδάκη, ναι, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα περί μασονίας. Είναι αξιόλογο, αγαπητοί φίλοι, ότι ο κύριος Τσαρουδάκης έχει το μεγαλύτερο αρχείο και στοιχεία από τη μασονία. Έχει όλα τα περιοδικά της μασονίας και όλα αυτά, γι' αυτό είναι αξιόπιστη πηγή ο κύριος Τσαρουδάκης και τα βιβλία του. Για να μάθουμε τι είναι η μασονία. Όντως είναι θρησκεία. Και το στοιχείο αυτό που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή είναι από το τελευταίο βιβλίο του κύριου Τσαρουδάκη, το οποίο λέει ξεκάθαρα, αναφέρει την ερμηνεία του Αλβέρτου Πάικ, του συγκεκριμένου υπέρτατου επισκόπου της Διεθνούς Μασονίας, ο οποίος λέει ξεκάθαρα ότι μέσω ημών των υψηλοβάθμων πρέπει να συνεχιστεί το εωσφορικό δόγμα. Λένε λοιπόν ξεκάθαρα οι άνθρωποι αυτοί ότι έχουν θρησκευτική δοξασία, ότι ο στόχος τους είναι η διάδοση του εωσφορικού δόγματος. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε τα έγγραφα που εκδίδουν για να πετύχουν τα σχέδιά τους να έχουν άλλη σήμανση εκτός από αυτή που θεωρούνται αυτή σαν σύμβολό τους, και γι' αυτό βλέπουμε και το 666 να κοσμεί όλες τις προσπαθίες. Μάλιστα. Εδώ μας δώσανε ένα απόκομα από εφημερίδα της Απογευματής 14 του μηνός, 20 Αυγούστου 1997. Έξυπνες κάρτες στις τσέπες μας. Δυνατότητα σημερινής μαγνητικής κάρτας. Red card, που σημαίνει κόκκινη κάρτα, συναλλαγές με τράπεζα, αγορές λιανικής με πίστοση. Δυνατότητες έξυπνης κάρτας. Νομίζω είναι στο θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως. Ναι, βεβαίως, ναι. Έχει κάποιον λοιπόν ο οποίος έχει την τηλεκάρτα, έχει το δίπλωμα οδηγήσεως, τις συνδρομές, όλες αυτά, οι ενέργειες δηλαδή που μπορεί να κάνει μια έξυπνη κάρτα. Αλλά θα ενσωματωθεί κάποτε αυτή η έξυπνη κάρτα με την τελική κάρτα που θα δοθεί σαν ταυτότητα πλέον. Ακριβώς. Και ταυτότητα σημαίνει, αγαπητοί φίλοι, ταυτότητα σημαίνει ταύτιση του προσώπου. Δηλαδή το ένα ταυτίζει με το άλλο. Γίνεται επαφή. Πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή, ό,τι είναι η κάρτα είναι και το πρόσωπο. Δεν μπορεί να είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι στην ταυτότητά σου. Γι' αυτό ακριβώς εκείνο το σημείο το επιμαχώ. Ότι η ταυτότητα αυτή, εάν φέρει τα σημεία του Αντιχρίστου, σημαίνει ότι έχουμε αποδεχτεί τον Αντιχρίστο. Αλλά και αν μερικοί δεν το παραδέχονται αυτό, όπως ορισμένοι και επίσκοποι ακόμα δεν παραδέχονται ότι η κάρτα είναι. Δυστυχώς υπάρχει μια μερίδα. Τους πληροφορούμε το εξής, ότι ο πατέρας Παΐσιος λέει ότι αυτές οι κάρτες θα εμφανιστούν μόνο για ένα φεγγάρι, θα χάνονται και θα είναι αναγκασμένος ο κόσμος να παίρνει επάνω του αυτό το μικροτσίπ που δείξαμε, αυτό το μικροτσίπ που μας έλειψε ο αγαπητός μας κ. Αλεξόπουλος. Και θα το παίρνουμε αυτό, αγαπητοί φίλοι, στο χέρι, στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να μικρυνθεί ακόμα και να γίνει ένα εκατοστό της κεφαλής της καρφίτσας. Ή έστω σαν την κεφαλή της καρφίτσας. Αν γίνει σαν την κεφαλή της καρφίτσας, θα μπορεί με μια ένεση υποδορίως να μπαίνει ακριβώς κάτω από το δέρμα. Και έτσι ο άνθρωπος θα μπορεί να βάζει το χέρι του στη θηρίδα και να συναλλάσσεται όπως συναλλάσσεται ακριβώς με μια τέτοια κάρτα. Να πούμε παρεπιπτόντως, κυρία Τζακλή, ότι το συγκεκριμένο τσιπ, όταν θα μπει στο σώμα του ανθρώπου, θα έχει επιδράσεις στις πέντε αισθήσεις του. Να δείξουμε έτσι. Και την κάρτα. Ναι, βέβαια, να δείξουμε και την έξυπνη κάρτα, η οποία σημειωτέων σύμφωνα. Να δείξετε την καρτούλα και να πούμε ότι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες οι οποίες επιχειρείται να δοθούν στους Έλληνες πολίτες είναι αυτές οι λεγόμενες κόκκινες κάρτες του συστήματος πληροφοριών της Schengen. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη μαγνητική κάρτα που έγινε κλοπή στην Αγγλία 65 δισεκατομμύρια. Μας λένε τώρα για την έξυπνη κάρτα και η εφημερίδα συγκεκριμένη αναφέρει περιορίζει την απάτη, δεν την εξαλείφει. Τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό? Ναι, είπαμε ότι γίνεται μια προσπάθεια εθισμού, έτσι. Αυτές οι κάρτες δεν έχουν καμία ασφάλεια. Απλούστατα ήταν το πρώτο βήμα για να μπορέσουν να περάσουν και στο δεύτερο, να προειδεάσουν δηλαδή τον κόσμο, να γίνει η αίθηση της κοινής γνώμης, να αποδεχτεί ο κόσμος ένα τετελεσμένο γεγονός και κατόπιν αφού θα άρχιζαν και ήδη έχουν αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια οι ηλεκτρονικές παραχαράξεις, οι ηλεκτρονικές κλοπές. Υπάρχουν μεγάλα ποσά που έχουν κλαπεί από τράπεζες, ακόμα και ελληνικές και διεθνείς τράπεζες, με έξυπνους hackers, ποντικούς δηλαδή,
των δικτύων, των τραπεζικών δικτύων, που σπάνε τους κωδικούς των κομπιούτερ και καταφέρουν να σηκώνουν ποσά και πληροφορίες. Αυτά λοιπόν οι επινοητές των έξυπνων καρτών και των, γενικά των ηλεκτρονικών καρτών πάσης φύσεως τα γνώριζαν. Και αν το θέλετε, μέχρι ένα σημείο τα υποκίνησαν κιόλας για να μπορέσουν να περάσουν το μήνυμα στον κόσμο ότι η κάρτα δεν του δίνει καμία ασφάλεια πλέον και κακώς είχαν εκτιμήσει. Οπότε θα πρέπει να περάσουμε πλέον στο χέρι και στο μέτωπο. Το τσιπάκι. Έχει πει και ο πατέρας Παΐσιος ότι οι κάρτες αυτές τεχνιέντος θα χάνονται. Ακριβώς. Θα δείχνουν στα μέσα ενημέρωση κάποιους γέροντες οι οποίοι χάνουν τις κάρτες, κάποιες γριούλες που χάνουν τις κάρτες. Mm-hmm. Οπότε θα αρχίσουν να διαφημίζουν το σύστημα που δεν χάνεται η κάρτα, να πάρει τον κωδικό σου πάνω στο σώμα σου. Ακριβώς. Παρεπιπτόντως. Αν στο χέρι χάνεται, κοπεί το χέρι και χαθεί. Σίγουρα στο μέτωπο, εάν χαθεί, δεν ενδιαφέρει τότε κανένα. Τότε δεν θα υπάρχει και ο λόγος για την οικονομική δοσοληψία. Σίγουρα. Λοιπόν, συγχωρέστε με, αλλά μερικά πράγματα φαίνονται τόσο αστεία που τα έχουν κάνει μέσω του εθισμού από την τηλεόραση, είναι το κυριότερο όπλο τους, τόσο πιστευτά στον κόσμο μας. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ο κόσμος την ενημέρωση. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι έλεγα παρεμπιπτόντως για την συγκεκριμένη πληροφορία. Ξεκίνησα πριν από λίγο για να έρθω στο στούντιο και άκουσα στις ειδήσεις ότι στο 2000 ένας ιός κομπιουτερικός θα χτυπήσει όλους τους κομπιούτερ του κόσμου. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα ακόμα και οι πληροφορίες ή τραπεζικές να αλλοιωθούν σε τέτοιο σημείο που κάποιοι άνθρωποι θα κινδυνεύσουν να χάσουν τα χρήματά τους. Άνθρωποι που θα έχουν 1 εκατομμύριο κατάθεση, ας πούμε, και θα πρέπει να πάρουν μαζί με τους στόχους το 2000 1.380.000, 379.000, θα πάρουν 378 δραχμές στο σύνολο, χωρίς τους στόχους. Το κεφάλαιο τους είναι 398 δραχμές, όταν χτυπήσει αυτός ο ιός αυτά τα κομπιούτερ. Με λίγα λόγια, προσπαθούν πάση θυσία να μας περάσουν το μήνυμα της ανασφάλειας μέσα από τις κάρτες και από τις ηλεκτρονικές καταθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι το πρώτο βήμα και θα πρέπει από εδώ, από αυτό το σημείο, από το πρώτο βήμα, να δημιουργήσει τέτοια σκεπτική αντίδραση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, ώστε να κολλήσει από τώρα κάθε σχέδιο που σκοπεύει στην τελική εφαρμογή του χαράγματος πάνω στο ανθρώπινο σώμα, του εμφυτεύματος του μικροπομπού, στο χέρι ή στο μέτωπο. Θα μου επιτρέψετε να δείξω και πάλι το σύστημα των barcode με τα 3 εξάρια. Για να ολοκληρωθεί η εκπομπή μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα δουν για πρώτη φορά μια τέτοια εκπομπή, θα πρέπει να τους πληροφορήσουμε καλά. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εδώ μπορώ να το δείξω με το δάχτυλο. Το προσεγγίσαμε. Αυτά είναι τα 3 εξάρια. Στις 2 άκρες του barcode που υπάρχει σε όλα τα τρόφιμα και 1 στη μέση. Δεν υπάρχει λόγος να βάζουν νούμερα και αριθμούς, διότι αυτοί οι αριθμοί είναι ίδιοι σε όλα τα συστήματα και σε όλα τα τρόφιμα. Είναι σταθεροί. Όλα τα άλλα αλλάζουν, εκτός από αυτά τα 3. Αυτό λοιπόν είναι το barcode system με τα 3 εξάρια. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι εταιρείες που το έχουν κατασκευάσει, το λένε από την Αμερική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, ούτε μία αμφιβολία υπάρχει ότι το barcode system αυτό έχει τα 3 εξάρια. Και τα 3 εξάρια εκεί δεν είναι άξιον αριθμός, αλλά τα 3 εξάρια εδώ πέρα είναι ακριβώς εκείνο που μας προμηνύεται από την Αποκάλυψη, ότι θα εμφανιστεί κάποτε το χ, ξ, σίγμα, τάφ που σημαίνει σίγμα το νούμενο που σημαίνει 666, το οποίο το βλέπουμε εδώ όχι με τα αραβικά, όχι με τα ελληνικά, αλλά με τα νούμερα που χρησιμοποιούν οι κομπιούτερ, δηλαδή με τις ευθείες παράλληλες γραμμές. Να πω παρεμπιπτόντως, κυρία Τσακλή, ότι το συγκεκριμένο κωδικό τοποθετείται πλέον και στα αυτοκίνητα, στα σύγχρονα αυτοκίνητα, σε αυτά που κατασκευάζονται τώρα πλέον, και στα ζώα. Ναι. Και επιχειρείται να τοποθετηθεί και στους ανθρώπους. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν στην Αμερική τσιπαρισμένοι άνθρωποι, όχι λίγοι, χιλιάδες. Άλλοι εν γνώση, σαν πειραματόζωα. Ναι. Και άλλοι εν αγνία τους. Νομίζω υπάρχουν και έργα. Κάποτε είδα κι εγώ έτσι, στην τηλεόραση ένα ζάπινγκ που έκανα. Κάποιον ο οποίος ήθελε να ανοίξει μια τράπεζα, μια πόρτα τραπέζης, και έβαλε το χέρι του μέσα σε ένα κουτί. Ναι. Σε μια θηρίδα, μάλλον. Mm-hmm. Μόλις έβαλε το χέρι του μέσα στη θηρίδα, άνοιξαν οι πόρτες. Όπως ανοίγουν στα σανσέρ. Mm-hmm. Άλλος, αν πήγαινε εκεί, δεν μπορούσε να τις ανοίξει. Ακριβώς. Ήταν ειδικά για αυτόν κατασκευασμένο να, ή μάλλον για ορισμένους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε εκείνο το χώρο. Και η σήμανση γινόταν με το χέρι. Η σήμανση γινόταν με το χέρι. Τώρα θα ήθελα να πούμε έτσι φευγαλαία για λίγο, γιατί νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει και δεν θα έχουμε πάρα πολύ καιρό
Δεν εξαντλείται το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Σίγουρα, σίγουρα. Γιώργο. Αυτό που μας έλεγε ο αγαπητός μας φίλος, ο κύριος Πετρίδης, ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα παίρνει αποστάσεις από τη συνθήκη Σέγγεν. Ναι. Έτσι, αυτό ήθελα να συζητήσω. Αυτό αληθεύει, έχω εδώ πέρα κάποιο έγγραφο μπροστά μου, το οποίο ακριβώς αυτό λέει, ότι υπάρχουν αντιδράσεις πλέον από όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Από ίσως πιο υγιείς φορείς. Ακριβώς. Από αυτούς που ακριβώς κάνουν το Μάστριχ για τη Σέγγεν. Λοιπόν, θα σταθώ σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ότι κατατέθηκε μισό λεπτάκι, συγγνώμη να το βρω, θέλω να το δείξω στην κάμερα αυτό το πράγμα. Η έκθεση του Ολλανδού εισηγητή Βάνου Τρίβε προς την αρμόδια Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών του Σέγγεν. Ο εισηγητής αναφέρει πως η συμφωνία εφαρμογής καταρτίστηκε εκτός του πλαισίου της κοινοτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Με άλλα λόγια. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ πέρα τι αποδεικνύεται. Ένα πολύ μεγάλο ψέμα που κατά καιρούς πιπηλήθηκε από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, τους εκάστοτε, τους νυν και τους πρώην. Ότι η Ευρώπη μας πιέζει, για ότι η Ευρώπη μας πιέζει να αποδεχτούμε τη συμφωνία Σέγγεν, εάν θέλουμε ενώ το μας λέει ότι να είναι παραμείνουμε το ένα από το στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Πράγμα που δεν πιέζουν λοιπόν για τη Σέγγεν. Άρα εδώ πέρα διαψεύδεται κατηγορηματικά αυτή η δήλωση. Η και σύμφωνα. Ακριβώς. Εδώ πέρα οι πιέσεις ασκούνται από άλλους φορείς, από το Παγκόσμιο Διευθυντήριο και από μια θρησκευτική μειονότητα της χώρας. Το οποίο Παγκόσμιο αυτό Διευθυντήριο διευθύνει για τα ευρωπαϊκά θέματα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, σύμφωνα με την ίδια εισήγηση, η Επιτροπή του Κοινοβουλίου της Γαλλίας και το Συμβούλιο Επικρατείας των Κάτω Χωρών υποδεικνύουν επίσης ότι η διαδικασία Σέγγεν συντελείται εξ ολοκλήρου εκτός του κοινοτικού πλαισίου. Στην ίδια εισήγηση αναφέρεται πως Ολλανδοί ειδικοί στους οποίους έχει ανατεθεί επεξεργασία του CPS ζήτησαν επιπλέον πληροφορίες οι οποίες δεν τους εδόθηκαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα λειτουργεί μια αυτόνομη κατάσταση πέρα από κάθε συνταγματική διαδικασία και με δημοκρατικό υπόβαθρο και δεν δίνει ούτε το δικαίωμα του ελέγχου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την ελέγξει. Μάλιστα. Άρα επαληθεύονται τα όσα έχουμε πει ότι αυτή η κατάσταση κινείται πραγματικά από το παρασκηνιακό διευθυντήριο. Ναι. Έτσι, της Bilderberg. Κάτι άλλο τώρα. Να συμπληρώσω, ναι, επιτρέψτε να ολοκληρώσω. Έχουμε επίσης ντοκουμέντο στα χέρια μας από αποκάλυψη του Ομοσπονδιακού Αστυνομικού Τέρι Κουκ ότι αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ υπάρχει ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο κατά διαβολική συγκυρία να πω. Για μένα δεν υπάρχουν συγκυρίες. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία, κυρία Τζαγλή. Ονομάζεται FBI NSIS σύστημα. Ξέρετε πώς ονομάζεται στα αγγλικά το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν. NSIS. Άρα τι δείχνει αυτό. Δείχνει ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Άρα επιχειρείται να. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Να φακελωθεί και να συνομευτεί ηλεκτρονικά ολόκληρος ο πλανήτης. Μάλιστα. Όμως παρόλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, που ακούσαμε από τον φίλτατο και αγαπητό μας χρηστό αδερφό κύριο Αλεξόπουλο. Παρόλα αυτά που τεκταίνονται εις βάρος των Ορθοδόξων κρατών, γιατί εμείς έχουμε την ευαισθησία να μην θεωρούμε τους εαυτούς μας κατασκευάσματα της φύσεως ή δαρβινικά εξαμβλώματα, αλλά εικόνες του Θεού, και έχουμε την ευαισθησία της ορθής πίστης αλλά και της ελευθερίας του προσώπου, του ανθρωπίνου προσώπου. Μετά από αυτά λοιπόν υπάρχουν κάποιο φως στο τούνελ. Υπάρχει η λίγη μαγιά εκείνη που αγωνίζεται να καταργηθεί η συνθήκη Σέγγεν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, και έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες. Και θα ήθελα ο αγαπητός μας φίλος της εκπομπής, καλεσμένος σήμερα, να μας πει για τις προσφυγές που έχουν γίνει εναντίον της Σέγγεν. Ολοκληρωμένα έτσι, να ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει. Ναι, δόξα τω Θεώ, με τη δύναμη του κυρίου μας, κατάφεραν οι υγιείς αυτές λίγες αλλά αποτελεσματικές μονάδες, ομάδες στη χώρα, να φέρουν θετικά αποτελέσματα με τις αντιδράσεις που δημιούργησαν αυτές οι 50-60 χιλιάδες άνθρωποι που κατέβηκαν στο πεζοδρόμιο, οι αντίπροσωποί τους μέσα στο χώρο του κοινοβουλίου μας, οι κοινωνικοί φορείς, οι θρησκευτικές οργανώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς. Κατάφεραμε τις αντιδράσεις αυτές να παγώσουν, όπως είπαμε προηγουμένως, την ισχύ της συνθήκης επαόριστο για τη χώρα μας
Και φυσικά έγινε και η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 25 του περασμένου μηνός. Αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Προς το παρόν έχουμε κάνει την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας της χώρας. Συμβούλιο Επικρατείας. Θα περιμένουμε πλέον να γίνει η δίκη και από εκεί να έχουμε μια απόφαση που θέλουμε να πιστεύουμε πρώτα ο Θεός ότι θα γίνει σεβαστή η αντίδραση των κοινωνικών και... Είναι παράνομη, διότι δεν έχει το 51% των βουλευτών. Αλλά ακόμα, κυρία Τζακλή, και αν δεν έχουμε, υποθετικά μιλάω πάντοτε, μια τέτοια απόφαση δικαιωτική για τις αντιδράσεις του κόσμου στη χώρα μας, τότε θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου εκεί πέρα υπάρχει δεδικασμένο. Δεν υπάρχει δικαίωμα σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να πιέσει τους πολίτες της να αποδεχτούν έγγραφα τα οποία αστυνομεύουν και φακελώνουν τον πολίτη. Μέχρι στιγμής είμαστε αντιρρησίες συνειδήσεως. Ακριβώς. Καλυπτόμαστε από το Σύνταγμα με το άρθρο 120 που λέει «Επαφίεται το Σύνταγμα στον πατριωτισμό των Ελλήνων». Μπορεί να ισχύσει εδώ βεβαίως. Την περίπτωση αυτή. Βεβαίως, βεβαίως. Φυσικά. Το Σύνταγμα μας καλύπτει. Εάν το Σύνταγμα παραβιάζεται, όπως παραβιάζεται τώρα παράφορα με τη συνθήκη Σέγγεν, κάθε πολίτης να πάρει στα χέρια του το Σύνταγμα και να το υπερασπιστεί με τον τρόπο που θέλει αυτός. Ακριβώς. Τον τρόπο που ξέρει. Θα πρέπει να πούμε, κυρία Τζακλή, επίσης ότι πάνω στον νόμο της συνείδησης δεν υφίσταται πολιτιακός νόμος, ούτε καν στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό πρέπει ο κόσμος να το γνωρίζει για να μην φοβάται εάν παρελπίδα, ασφαλώς. Παρελπίδα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή, έστω και μελλοντικά, να περάσουν κάποια σχέδια. Πήγαν στους ιστανιστές να βγάλουν το φερετζέ από τις γυναίκες και έγινε επανάσταση. Ακριβώς. Έχουν λοιπόν το δικαίωμα οι Έλληνες πολίτες να αντιδράσουν καθαρά. Για ένα κολοσιαίο θέμα όπως είναι για μας το ηλεκτρονικό φακέλωμα, αλλά όπως είπατε κι εσείς, έστω και αν δεν είχε το 666, με οποιοδήποτε αριθμό, κωδικό αριθμό, δεν θα δεχόμαστε να φακελωθούμε. Βεβαίως, γιατί το 666 πέρα από ένα νούμερο είναι και κάποιο σύμβολο κάποιας καταστάσεως, έτσι. Το 666 δεν συμβολίζει μόνο έναν αριθμό, συμβολίζει μια κατάσταση που αντίκειται στα χρηστά ήθη. Και το φακέλωμα. Το γενικό ολοκληρωτικό φακέλωμα ενός ανθρώπου, αν μη τι άλλο, τι συμβολίζει, αν όχι αντίχριστη κατάσταση. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Η νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων, εξυγχρονισμός, Μάστριχ, εάν έχουν σχέση με όλα αυτά τα συστήματα, δηλαδή και με τη Σέγγεν, ναι. Αν μπορούμε να πούμε κάτι. Ναι, βέβαια. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι, ναι. Σε μια προσπάθεια ευρωπαϊκής πορείας η χώρα μας βρέθηκε εδώ και 20 χρόνια περίπου μέσα στην δίνη του οράματος αυτού που λέγεται ΕΟΚ, η οποία ΕΟΚ με προεκτάσεις δύο συνθήκες προσπαθεί να λειτουργήσει. Η πρώτη είναι καθεαυτού γέννημά της, είναι η συνθήκη του Μάστριχτ και πήρε το όνομά της από τη γνωστή πόλη της Ολλανδίας, πόλη στην οποία οι οικονομικοί παράγοντες της ευρωπαϊκής κοινότητας μαζεύτηκαν για να πάρουν κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν στη μελλοντική οικονομική πολιτική της κοινότητας με βασικούς άξονες στην ανακατανομή του πλούτου της και την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της στα εργασιακά. Η δεύτερη συνθήκη ήταν η γνωστή συνθήκη Σέγγεν, η οποία δεν είναι γέννημα της ΕΟΚ, όπως προείπαμε, τίνεται όμως να παρουσιαστεί έτσι. Είναι αρχαιότερη. Είναι ακριβώς. Είναι η δεύτερη συνθήκη λοιπόν αυτή, είναι στην χιτλερική, οποία μαζεύτηκαν κάποιοι αρμόδιοι. Ευρωπαϊκοί αντιπρόσωποι, όχι κοινοτικοί, ευρωπαϊκοί αντιπρόσωποι, οι οποίοι εξαιρουμένης προς τιμή αυτών των χωρών, της Βρετανίας, της Ιρλανδίας και της Δανίας, υπέγραψαν την αποδοχή δύο αξόνων πάνω στους οποίους θα έπρεπε να κινηθεί η συνθήκη. Ο πρώτος άξονας αφορούσε την κατάργηση των ελέγχων τελωνιακών προσωπικού και εμπορευμάτων και ο δεύτερος αφορούσε τα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή διεξαγωγή της ελεύθερης διέλευσης των πολιτών και των εμπορευμάτων των χωρών μελών. Έχουν λοιπόν κάποια σχέση μεταξύ τους και σίγουρα η συνθήκη του Μάστριχτ δεν έχει αποτελεσματικά κάποια καλύτερα προϊόντα να προσδώσει από τη συνθήκη του Σέγγεν. Παρότι, όπως είπαμε, δεν είναι συγγενής με τη συνθήκη Σέγγεν ως προς τη γένεση. Δεν είναι γεννημένη δηλαδή η συνθήκη Σέγγεν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η συνθήκη του Μάστριχτ λοιπόν, αν και είναι γέννημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρά αυτά έχει πάρα πολλά αρνητικά στοιχεία. Θα μπορούσα να πω τόσα όσα έχει και η συνθήκη Σέγγεν. Αγαπητοί φίλοι, για σήμερα τουλάχιστον ολοκληρώσαμε μερικά από τα θέματά μας.
Να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας κύριο Αλεξόπουλο, τον αγαπητό μας Εγώ ευχαριστώ Χριστό, την εκπομπή σας που με καλέσατε, κυρία Τσακλή. Θα είσαστε και πάλι προσκεκλημένος σε προσεχείς εκπομπές, γιατί το θέμα αυτό θα μας ταλαιπωρήσει, αγαπητοί φίλοι, για αρκετό χρονικό διάστημα. Πάντα δίνουμε το μήνυμα της αισιοδοξίας από την εκπομπή μας, ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, διότι είμαστε στη μεριά του νικητού. Δεν είμαστε στη μεριά του νικημένου. Ανήκουμε στο στρατόπεδο των στρατιωτών του Χριστού που είναι οι νικητές. Γιατί ο Κύριος μας έρχεται ή να νικήσει και θα νικήσει. Επομένως, να μην εφησυχαζόμεθα, αλλά να μην παθαίνουμε πανικό και τρόμο, αλλά να έχουμε μια συγκρατημένη στάση απέναντι σε όλα τα φαινόμενα αυτά, τα οποία είναι τα σημεία των εποχών. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία για χάρη του λαού μας να μπορέσει ο κόσμος μας να ενημερωθεί, να μπορέσουν οι πολίτες μας να πάρουν μια ενημέρωση που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για να μπορέσει για άλλη μια φορά, όπως συνηθίζει να κάνει ο Έλληνας, να αντιτάξει το ανάστημά του, το ηθικό και πνευματικό ανάστημά του, σε οποιαδήποτε ολοκληρωτικά, πνευματικά, αλλά και άλλα καθεστώτα. Είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια που κάνει η εκπομπή σας αυτή. Και συν Θεώ θέλω να πιστεύω ότι θα επιφέρει τα αποτελέσματα που πρέπει να επιφέρει για να μπορέσει να βοηθήσει με το λιθαράκι που θα δώσει στην κοινή γνώμη για την ενημέρωση. Να εύχεστε στον Κύριο να πάμε καλά. Και εγώ θα τελειώσω, αγαπητοί φίλοι, λέγοντάς σας τη φράση του Ντοστογεύσκη που τη λέει ο μέγας ιεροεξεταστής, ο οποίος είναι ένας πρόδρομος του Αντιχρίστου. Θα έρθουν στο τέλος αυτοί που βλέπεις εδώ, εννοούσε τους ανθρώπους, να καταθέσουν την ελευθερία τους στα πόδια μας και θα μας πούν «Κάντε μας σκλάβους σας, μα χορτάστε μας». Αυτό μπορεί να το επιδιώξουν κάποιοι. Ποτέ όμως ένας ελεύθερος λαός ηρώων και μαρτύρων όπως οι Έλληνες. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή που συν Θεώ θα είμαστε πάλι μαζί σας. Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι.